Αυτός είναι ο δήμαρχος Μεγανησίου, ο οποίος θέλει να με αποφύγει, αλλά δεν μπορεί. Καλά. Τι κάνετε? Είναι καλά. Εσείς είστε δήμαρχος Μεγανησίου, εδώ τι κάνετε? Εδώ είναι το κέντρο των αποφάσεων. Αυτό έχετε δίκιο, θα θέλατε όμως να αλλάξει αυτό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να είστε πιο αυτόνομοι. Η αυτονομία είναι σχετική. Εντάξει, πάμε λίγο να τα αλλάξουμε το θέμα, γιατί σας έβαλα δύσκολα και απροετοίμαστα. Λοιπόν, πάμε αλλού. Ψηφίσαμε και τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάμε στην... Από ό,τι φαίνεται θα ξαναψηφίσουμε. Α, ναι. Είναι το πιο πιθανό, πιστεύετε? Αυτό εκπέμπεται. Ναι. Αυτό εκπέμπεται. Καλό είναι να μην πάμε πάλι σε εκλογές. Ναι, αλλά τότε ποιος με ποιο? Κάθε μέρα που περνάει η Ελλάδα... Έτσι, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Κυβερνησία ήδη έχουν... Δεν κάνει να το πούμε και πολύ δυνατά βέβαια, ότι κάποιοι έχουν ακυρώσει τα ταξίδια τους εδώ πέρα. Λόγω κυβερνησίας. Και αυτό πλήττει τον υπάρχει τουρισμό πρόβλημα. Μας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Το θέμα είναι πλέον η ωριμότητα του πολιτικού μας συστήματος. Ναι, σωστό. Ένα πολιτικό σύστημα που έχει και μια βασική ευθύνη το ότι φτάσαμε εδώ. Άρα γιατί αυτό το πολιτικό σύστημα μέσα σε κάποιες μέρες έχουμε την ελπίδα ότι ξαφνικά θα άλλαζε? Δεν αλλάζει. Ναι. Πρέπει λοιπόν να φτάσουμε στον πάτο. Δεν έχουμε φτάσει στον πάτο. Α, δεν έχουμε φτάσει στον πάτο. Εντάξει. Για να ταρακουνηθεί το πολιτικό σύστημα. Ο Έλληνας θέλει έτσι λίγο πιο έντονο ταρακούνημα από ό,τι άλλοι προφανώς, ε. Έχουμε κάποια στοιχεία μεσογειακού λαού. Ναι. Έχουμε τα καλά μας, αλλά έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία. Και μέσα στα καλά μας πρέπει να πω είναι και το Μεγανήσι, το οποίο το λατρεύουμε, μας αρέσει πάρα πολύ. Εγώ παρόλη αυτή την κατάσταση να σας ευχηθώ καλή σεζόν φέτος να έχετε. Να είστε καλά. Και θα έρθουμε στο Μεγανήσι να κάνουμε και εκπομπή εκεί. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.